Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε έχω την ξεχωριστή χαρά και τιμή να και τύχη να φιλοξενώ δύο ωραίους ανθρώπους με τους οποίους θα κουβεντιάσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που μας αφορά όλους τους Συριανούς. Πριν από αυτό όμως θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί στον τηλεμαραθώνιο αλληλεγγύης για τους κυνηγημένους πρόσφυγες της Ιδωμένης το προϊόν της αγάπης σας ήταν διπλάσιο από αυτό που περιμένω. Δηλαδή θα είναι ένα φορτηγό μόνο με δώρα αγάπης και αλληλεγγύης, αλλά θα είναι δύο φορτηγά. Έτσι λοιπόν θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου γιατί σταθήκατε έτσι συνεπίκουροι σε αυτή την προσπάθειά μας και για άλλη μια φορά δείξατε τη δύναμη της αλληλεγγύης και της Συριανής σας ψυχή. Και έτσι προσφυγωμάνα ούσα η Σύρος έδειξε άλλη μια φορά ότι δεν είναι μόνο αλλά και έχει τις μνήμες της αυτές τις ωραίες μνήμες και μπορεί και τις κάνει πράξη όταν χρειάζεται. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου και νομίζω ότι είμαστε όλοι περήφανοι που σε αυτό το καραβάνι της αγάπης προς την Ιδωμένη θα γίνετε μάρτυρες μέσα από μια κάμερα που θα συνοδεύει αυτό το ταξίδι και θα γίνετε μάρτυρες και της παράδοσης αυτών των προϊόντων της αγάπης σας, τους ανθρώπους αυτούς θα πάνε σε σίγουρα σε καλά χέρια. Να διαβάσω λοιπόν ένα δελτίο τύπου που μας αφορά όλους. Λέει το Σωματείο Ατόμων με Προβλήματα Όρασης Νήσων Κυκλάδων σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε το διήμερο 2-3 Απριλίου 2016 τις ενημερωτικές εκδηλώσεις με τίτλο Προσεγγίζοντας τον άνθρωπο με αναπηρία που θα πραγματοποιηθεί στην Ερμόπολη της Σύρου. Συγκεκριμένα, Σάββατο 2 Απριλίου, δηλαδή σήμερα στις 19 η ώρα, 7 η ώρα το βράδυ, στην αίθουσα Γιάννη και Ελένη Βάτη, το Σωματείο θα υποδεχτεί τους προσκεκλημένους που θα παρουσιάσουν τις εισηγήσεις τους αυτές. Έχω κοντά μου εκ των εισηγητών τον κύριο Αλεξανδράκη Παναγιώτη, ο οποίος είναι νομικός, συνάδελφος δημοσιογράφος, πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Νομού Λακωνίας και αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ Πελοποννήσου, σχεδίαση για όλους, προσβασιμότητα, τουρισμός για όλους με αναπτυξιακή προοπτική. Και την κυρία Κυριακίδου Ελπίδα, εργοθεραπεύτρια, η οποία είναι μαζί μας και είναι και ειδική παιδαγωγός. Όχι, είμαι εργοθεραπεύτρια. Έτσι λοιπόν ο κύριος Αλεξανδράκης Παναγιώτης και η κυρία Κυριακή Δολυμπίδα είναι κοντά μας για να μιλήσουμε για αυτό που θα γίνει στη Σύρα και που μας αφορά ως ανθρώπους και ως πολίτες πολύ. Επειδή μου αρέσει να μαθαίνω εδώ περισσότερο ως τηλεθεατής και όχι ως δημοσιογράφος, μου αρέσει να μην κάνω το ξερόλα, αλλά να μαθαίνω πράγματα αυτή τη στιγμή για να έχω και ενδιαφέρον. Θέλω λοιπόν να τα πείτε όλα εδώ και να με διαφωτίσετε και εμένα όπως διαφωτίζετε και τους τηλεθεατές μας. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή ένας τηλεθεατής απορών. Τι θα δούμε σήμερα λοιπόν, κύριε Αλεξανδράκη Παναγιώτη, Αλεξανδράκη Τάκη. Ναι, θα παρακολουθήσουμε λοιπόν την εξέλιξη μιας εθελοντικής προσπάθειας που οργάνωσε η ομάδα μας. Η ομάδα αποτελείται από 8 άτομα που είναι μαζί μας. Δεν έχουμε δυνατότητα ούτε και για λόγους χώρου εδώ στο στούντιο να έχουμε και τους εξαιρετικούς φίλους και συνεργάτες μαζί μας, αλλά και λόγω του ότι δεν έχουμε την κατάλληλη προσβασιμότητα στο χώρο του στούντιο. Είναι στην αρχαία πόλη, στον αρχαίο οικισμό. Οπότε έχουμε την αδυναμία πρόσβασης ενός ατόμου σε αναπηρικό αμαξίδιο. Αν και υπάρχουν τρόποι, τους οποίους σιγά σιγά θα τους πούμε και σε άλλη ευκαιρία που θα έχουμε από την εκπομπή εδώ, από την τηλεόρασή σας, να πούμε περισσότερα πράγματα για το σχεδιάζοντας για όλους. Θέλω να ξεκινήσω λοιπόν με ένα παράδειγμα. Επειδή δεν θέλω να επικεντρώσουμε το θέμα στα άτομα με αναπηρία, που είναι φυσικά στο επίκεντρο, στον άνθρωπο με αναπηρία, θέλω να μιλήσουμε για αυτό ακριβώς το πολύ ελπιδοφόρο και για το μέλλον και αναπτυξιακά για τη χώρα μας, όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό, που περιέχει ο όρος και η εφαρμογή των αρχών της σχεδίασης για όλους. Το πιο απλό παράδειγμα που το γνωρίζουμε όλοι μας και θα μπορέσουμε να το κατανοήσουμε για το τι σημαίνει σχεδίαση για όλους, θα το καταλάβουμε από την αγορά καταρχήν. Η αγορά, το εμπόριο, έχει καταφέρει να σχεδιάζει για όλους πια, γιατί ξέρει πού θα στοχεύσει. Πρέπει να στοχεύσει σε όλο το αγοραστικό κοινό. Έφτιαξε λοιπόν μια καρέκλα γραφείου, η οποία έχει τις ρόδες για να μετακινείται κάποιος, έχει τη ρύθμιση του ύψους για το ύψος του καθενός, τη ρύθμιση του πόσο θα ανοίγουν ή θα κλείνουν τα χερούλια για να πάρουν και αυτόν που θα είναι πιο ευτραφής ή κάποιον που θα είναι πιο αδύνατος. Ρυθμίζουν επίσης και την πλάτη σε ύψος, σε θέση κλπ.
με αποτέλεσμα να φτιαχτεί μία καρέκλα, όχι για κάθε μορφή ανθρώπου, για κάθε σωματότυπο, αλλά μία καρέκλα για όλους. Αυτό λοιπόν είναι η σχεδίαση για όλους. Για να περάσουμε και στα θέματα που αφορούν τον άνθρωπο και την καθημερινότητα, όσο πιο πολύ μπορούμε να το θεωρήσουμε μέσα στην ευρεία ομάδα που αποτελεί η ομάδα ενδιαφέροντος για τη σχεδίαση για όλους, θα σας αναφέρω άλλο ένα παράδειγμα. Ένας ανελκυστήρας σε ένα κτίριο παλιότερα φτιαχνόταν για να μπορεί να μπει μέσα 2, 3, 4 άτομα το πολύ στριμωγμένα όρθιοι. Τώρα επιλέγεται τέτοια θέση του ανελκυστήρα, τέτοιο άνοιγμα θυρών, με μία θύρα η οποία δεν είναι ανοιγόμενη, αλλά είναι σειρώμενη, και με τέτοιο όγκο στο κουβούκλιο και στο θάλαμο, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα και ένας μεγάλος αριθμός ορθίων και κάποιος ή κάποιοι άνθρωποι με αναπηρικό αμαξίδιο και η μητέρα που θα έχει το παιδικό καροτσάκι που θα μεταφέρει το μωρό της και ίσως και τα ψώνια και τα υπόλοιπα παιδάκια ή το ποδηλατάκι του παιδιού της, καθώς επίσης και κάτι που αφορά όλους, γιατί μιλάμε για σχεδίαση για όλους, θα μπορεί να έχει άνεση χώρου για να δεχθεί το φορείο μεταφοράς ενός ασθενούς. Σε ένα κτίριο λοιπόν, σε μια πολυκατοικία, αν ασθενήσει κάποιος και πρέπει να μεταφερθεί με ασθενοφόρο από τον 5ο ή τον 6ο όροφο, και ακόμα περισσότερο ίσως, πώς θα κατεβεί από αυτές τις περίεργες περιστρεφόμενες σκάλες, οι οποίες κάνουν τον άνθρωπο που είναι στο φορείο να κινδυνεύει να πέσει, καθώς επίσης και τους τραυματιοφορείς. Έτσι λοιπόν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτά τα δύο απλά παραδείγματα τι θα πει σχεδίαση για όλους. Αυτό το πράγμα, φέρνοντάς το ακόμα πιο ευρεία στην πραγματικότητα την καθημερινή, έχει τη δυνατότητα που μπορούμε να κάνουμε με σωστές παρεμβάσεις και κέρυες, όπως έγινε πρόσφατα και σε εσάς εδώ στην παραλιακή πλευρά της πόλης, όπου ρυθμίστηκαν ράμπες, έγιναν οδηγοί όδευση τυφλών με πολύ σωστό τρόπο, από ό,τι πρόσεξα όσο μπόρεσα να το παρακολουθήσω, με αποτέλεσμα να μπορούμε να φτιάξουμε έναν κόσμο που θα εξυπηρετεί τους πάντες και θα προσελκύσει ένα τεράστιο τουριστικό προϊόν που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να έρθει στη χώρα μας, δεν μπορεί να έρθει στην Ελλάδα για διάφορους λόγους, γιατί δεν έχουμε σχεδιάσει για όλους, το οποίο αφορά τους ανθρώπους με αναπηρίες, αλλά και τους ανθρώπους με παροδικές αναπηρίες ή αναπηρίες που έχουν επέλθει στην υγεία τους, στο σώμα τους, λόγω της ηλικίας. Και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ο κόσμος, η Ευρώπη μας, η Αμερική, ο δυτικός κόσμος γερνάει. Μιλάμε λοιπόν για το 50% τουλάχιστον του πληθυσμού που έχει αυτές τις παρόμοιες ή περίπου κοντινές με τους ανθρώπους με αναπηρία ανάγκες, που δίνουν τη δυνατότητα έτσι να αναπτύξουμε έναν υπέροχο τόπο που έχουμε, με καλοκαίρι καθ' όλη τη διάρκεια του 12μηνου, με έναν τουρισμό ο οποίος δεν είναι περαστικός με το σακίδιό του από νησί σε νησί και από παραλία σε παραλία. Ένας τουρισμός ο οποίος θέλει να έρθει εδώ, θέλει να κάνει τις διακοπές του, ίσως και τη μόνιμη κατοικία του κάποια στιγμή, με αποτέλεσμα όλο αυτό να οθήσει μπροστά και την κοινωνία μας. Διότι κάθε τομέας πάνω στις αρχές που θα εφαρμοστούν τη σχεδίαση για όλους θα έχει την σχετική του ανάπτυξη. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε πως δεν θα έχουμε μόνο προσβάσιμο φυσικό περιβάλλον, δηλαδή πεζοδρόμια, καταστήματα, ιδιωτικά κλπ. Ο πληθυσμός αυτός θέλει να έχει και τη βεβαιότητα ότι το κέντρο υγείας θα είναι εξοπλισμένο και ικανό να τον εξυπηρετήσει. Ότι αν χρειαστεί θα έχει μια εύκολη και άμεση μεταφορά σε κάποιο πιο μεγάλο νοσοκομείο. Θα έχει προσβάσιμα μέσα μαζικής μεταφοράς και πάει λέγοντας. Αυτό ήταν μια εισήγηση ίσως λίγο βαριά από πλευράς περιεχομένου, γιατί είναι πολλές πληροφορίες που δίδονται μαζί. Είναι όμως αυτό που αποτελεί και την έμπνευση για την δημιουργία αυτής της εθελοντικής, όπως είπαμε, ομάδας,
των ανθρώπων που βρεθήκαμε εδώ στη Σύρο και θα προσπαθήσουμε να πάμε σε όλη την Ελλάδα. Και να πάμε και τον τόπο μας πιο μπροστά. Συμφωνώ και επαυξάνω. Παραξενεύω τους φίλους μας που μας παρακολουθούν και τις φίλες μας που μιλώ για ανάπτυξη αυτήν την εποχή. Κι όμως, εάν δούμε πόσο υψηλό είναι αυτό το ποσοστό του πληθυσμού, αυτό το τουριστικό προϊόν που μπορούμε να προσελκύσουμε στη Σύρο, για παράδειγμα, στις Κυκλάδες ολόκληρες, στην Ελλάδα ολόκληρη, θα αλλάξουμε όλη τη φιλοσοφία μας. Και δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Αρκεί να υπάρχει η θέληση και η διάθεση. Σε αυτή λοιπόν την ομάδα τώρα που βρεθήκαμε εδώ για να μιλήσουμε για τη σχεδίαση για όλους, που είναι ένα από τα κυρίαρχα σημεία που θέλουμε να συζητήσουμε με τον κόσμο, τον τουρισμό για όλους, την προσβασιμότητα που εμπεριέχει την βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των ανθρώπων με αναπηρία και φυσικά όλου του πληθυσμού που είναι ο ωφελούμενος πληθυσμός όπως σας ανέφερα, έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τον παραολυμπιακό αθλητισμό, ο οποίος είναι μια εξαιρετική διέξοδος για όλο τον πληθυσμό αλλά και για τους ανθρώπους με αναπηρία ειδικότερα. Δίνει στόχους, δίνει καλύτερη υγεία, δίνει προοπτική και δίνει τη δυνατότητα να μπορέσεις να ανέβεις πιο ψηλά και πιο ψηλά. Μαζί μας έχουμε στην ομάδα μας, και θα τον δείτε σήμερα και αύριο στις αντίστοιχες εκδηλώσεις, τον Χρήστο Αγκουράκη, έναν άνθρωπο σκέτο δυναμίτη. Είναι εκρηκτικός, με έναν εξαιρετικό λόγο, πολύ μεστό και άμεσο. Να του πείτε ότι είσαστε καλό, ότι ήμουν καλός μαζί σας, να του πείτε έτσι. Βεβαίως. Με εκρηκτικότητα να αποδείξει λοιπόν πόσο εύκολο είναι να ξεκινήσεις κάτι αρκεί να το έχεις στοχεύσει. Όταν στις αρχές της δεκαετίας του 70 ξεκίνησε να συζητά μετά από κάποια εμπειρία που είχε και στο εξωτερικό κλπ. Για τον αθλητισμό. Τι αθλητής είναι? Ρίψεων. Είναι ένας άνθρωπος. Συνάδελφος, εγώ είμαι Βαλκανιονίκης, τους βετεράνους. Προσέξτε με όμως τώρα. Δισκοβόλος Φερογόλος. Ένα κέριο σημείο στο οποίο θέλουμε να στοχεύσουμε και περιμένουμε όλα τα παιδιά και τους γονείς να φέρουν τα παιδιά τους εκεί και είναι οι ίδιοι να ακούσουν, είναι το θέμα των ατυχημάτων κάθε είδους, λόγω κάποιων ρυψοκίνδυνων και παράλτολμων ενεργειών, που προκαλούν το ατύχημα και προκαλούν είτε απώλεια της ζωής, δυστυχώς, είτε μια σοβαρότατη βλάβη της υγείας. Ο Χρήστος Αγκουράκης, σε ηλικία, αν δεν κάνω λάθος, 22 ετών, έκανε μια βουτιά στη θάλασσα. Όμως, επειδή δεν γνώριζε το βυθό, χτύπησε με το κεφάλι του στο βυθό. Αυτό προκάλεσε σοβαρότατη βλάβη κάταγμα στον αφιένα του και είναι τετραπληγικός, ο οποίος από τότε και μετά βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο, με εξαιρετική δύναμη όμως και εξαιρετικό πάθος για ζωή, κατάφερε να κάνει πάρα πολλά πράγματα, μια πολύ σημαντική οικογένεια, μια κοινωνική ζωή εξαιρετική, μια αθλητική πορεία, γιατί είναι από τους ελάχιστους που έχουν καταφέρει να συμμετέχουν σε 8 συνεχόμενες Παρολυμπιάδες και να ολοκληρώσει την καριέρα του στα πάνω από 50 ήταν ο Χρήστος τότε, που, το 2004, που συμμετείχε και πήρε τρίτο βραβείο στον αγωνισμό στην Αθήνα το 2004. Αυτός λοιπόν είναι ο Χρήστος Αγκουράκης, ο οποίος ήρθε στην παρέα μας με πολύ όρεξη για να πούμε στα παιδιά, έτσι λέει, στα παιδιά την αλήθεια. Ότι το δίτροχο, το τετράτροχο, η βουτιά στη θάλασσα, η παράτολμη ενέργεια θα φέρει χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό, γιατί αν τον έχεις είσαι ασφαλισμένος, φυσικά όπως είναι η οδηγή στους αγώνες, χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό λοιπόν θα φέρει το θάνατο ή το αναπηρικό αμαξίδιο. Σκληρή κουβέντα, αλλά είναι η αλήθεια. Και είναι πολύ σημαντική κουβέντα. Όπως επίσης η τρίτη σημαντική πληροφορία είναι αυτή που αφορά τον τρίτο λόγο για τον οποίο οδηγούμε πολλούς ανθρώπους στο αναπηρικό αμαξίδιο, είναι η απρόσεκτη, χωρίς σκέψη, προσπάθεια να βοηθήσεις, να μετακινήσεις έναν τραυματία μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό. Μπορεί να του προκαλέσεις την αναπηρία εκείνη ακριβώς τη στιγμή που θα κάνεις το κάταγμα που έχει εξελιχθεί να χειροτερεύσει σε μέγιστο βαθμό.
Αυτές λοιπόν τις τρεις πληροφορίες θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά σε όλη την Ελλάδα, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Να μειώσουμε επιτέλους το τρομερό άνοιγμα, την τεράστια πύλη εισόδου στην αναπηρία που αφορούν τα τροχαία ατυχήματα, αυτές οι βουτιές όπως αναφέραμε στη θάλασσα, η μετακίνηση του ατόμου όταν βρίσκεται σε κατάσταση τραυματισμού, γιατί έχουμε καθημερινά, δυστυχώς στη χώρα μας, βάσει των στοιχείων, κατά μέσο όρο 5 νεκρούς στους δρόμους, 5 τετραπληγικούς, 5 παραπληγικούς κλπ. Είναι τρομερό το νούμερο, είναι τεράστιο. Είναι πραγματικά τεράστιο. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν, που αφορά την προστασία από τα τροχαία ατυχήματα, θα βοηθήσουν και τα δύο νεότερα μέλη της παρέας μας που βρίσκονται σε αναπηρικό αμαξίδιο, ο Κώστας ο Θεμελής και η Κέλλη Λουφάκη, δύο εξαιρετικά δυναμικοί νέοι, οι οποίοι είναι ασχολούμενοι και οι δυο με τον αθλητισμό. Η Κέλλη πιστεύουμε ότι σε λίγες ημέρες που θα έχει και άλλους αγώνες στο εξωτερικό θα καταφέρει να έχει και την πρόκληση για το Ρίο μαζί με την Εθνική Ομάδα Ξυφασκίας με αμαξίδιο. Και ο Κώστας ο Θεμελής, και αυτός από δίτροχο, έχει την ενασχόλησή του με την τοξοβολία, που είναι και αυτό μια εξαιρετική δράση που μπορεί να την εφαρμόσει κάποιος σε οποιοδήποτε σημείο, και θα υπάρξει και μια σχετική επίδειξη που θα γίνει αύριο το πρωί 12 η ώρα στην πλατεία. Όπως και για την ξυφασκία θα υπάρξει σχετική επίδειξη, και μάλιστα υπάρχουν και ειδικά πλαστικά ξύφη με τα οποία θα μπορέσουν και οι μικροί μας φίλοι, όσοι θέλουν, να δοκιμάσουν να αγωνιστούν με την Κέλλη Λουφάκη. Στο κομμάτι που θα δώσω και το λόγο στη συνέχεια στην Ελπίδα, αφορά ένα τεράστιο ζήτημα για την αναπηρία στη χώρα μας, που είναι ο αυτισμός. Η Ελπίδα θα σας πει περισσότερα λόγω της ειδικευσής της, αλλά σύμφωνα με κάποιες έρευνες, 1 στα 50 παιδιά ή 1 στα 150 παιδιά αναφέρεται, είναι από τις γεννήσεις που γίνονται, θα παρουσιάσει αυτισμό, οποιοδήποτε βαθμό. Ναι, 1 στα 150 παιδιά που αν το δούμε στατιστικά, στην Ελλάδα φτάνει 700 με 1000 παιδιά ετησίως. Ένα τεράστιο νούμερο λοιπόν που αφορά πάρα πολλές οικογένειες. Ένα πρόβλημα και ένα ζήτημα που είναι δύσκολο να ανιχνευθεί, δύσκολο να αντιμετωπιστεί, διότι έχουμε εξειδικευμένη θεραπεία. Ναι. Για κάθε έναν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο κάθε ένας άνθρωπος θα έχει διαφορετική θεραπεία. Γιατί τα συμπτώματα ποικίλουν. Οπότε και η θεραπεία πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στα συμπτώματα του κάθε παιδιού. Τι σημαίνει να είσαι αυτιστικός? Τι σημαίνει, τι είναι αυτισμός? Αυτισμός, καταρχάς... Η επιτομή του όρου, ας πούμε. Ναι. Καταρχάς είναι μια διαταραχή της ανάπτυξης του νευρικού συστήματος. Και ουσιαστικά προκαλεί δυσκολία στην επικοινωνία και στην κοινωνικοποίηση. Πώς καταλαβαίνουμε από νωρίς ένα παιδί αν είναι αυτιστικό ή να το βοηθήσουμε? Μπορούμε να το βοηθήσουμε? Φυσικά μπορούμε να το βοηθήσουμε, αρκεί να το αντιληφθούμε πολύ νωρίς. Η πρώιμη παρέμβαση. Η πρώιμη παρέμβαση είναι το βασικότερο όλο. Πόσο νωρίς, ας πούμε? Στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στην Αμερική, μπορούν ακόμα και από τους 6 με 7 μήνες να το διαγνώσουν. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε συνήθως τα 3 με 3,5 χρόνια. Λόγω του ότι πάρα πολύ αργά. Πολύ αργά. Οι γονείς το παρατηρούν ή το θεωρούν πρόβλημα πιο αργά ίσως. Ο γιατρός τους καθησυχάζει, οπότε τόσο νωρίς και θα τους καθησυχάσει. Ναι. Δεν θα πάνε στον ειδικό να το εντοπίσει πιο άμεσα. Ναι. Καμιά φορά, να πω και εγώ το παραπάνω, πιστεύω ότι θα το παραδεχθούν κιόλας, αν υπάρξει και μια πρώτη αποδοχή, είναι φυσικά. Μια πρώτη κρούση, με αποτέλεσμα να καθυστερούμε. Καταρχάς να πω ότι ξεκινάμε σαν άνθρωποι, γεννιόμαστε και σε 6 εβδομάδες αποκτάμε την πρώτη μας κοινωνικότητα. Και αυτό είναι το κοινωνικό μας χαμόγελο. Το μωρό αρχίζει να μας χαμογελάει. Ένα παιδί, ένα μωρό με αυτισμό, θα έχει απουσία κοινωνικού χαμόγελου, θα έχει απουσία βλεμματικής επαφής. Δεν θα ακολουθεί τα μάτια της μητέρας του, δεν θα ακολουθεί τα παιχνίδια ή τα χέρια του μπαμπά ή της μαμάς.
Μια διαφορία, ας πούμε. Δεν θα την έλεγα διαφορία. Μια απάθεια. Μια απάθεια. Φαινομενικά απάθεια. Ουσιαστικά όμως αυτό το παιδί δεν μπορεί πραγματικά να επικοινωνήσει. Θέλει, αλλά δεν μπορεί. Γιατί? Το εξηγήσουμε παρακάτω. Ναι, είναι βεβαίως. Πάρα πολλοί οι λόγοι. Ναι. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα ποίημα, μάλλον με ένα απόσπασμα από ένα ποίημα που έχει γράψει μια μαμά που έχει ένα παιδί με αυτισμό. Και λέει το εξής. «Μας χώρισε ένα ποτάμι απελπισία, εσύ στη μία όχθη και εγώ στην άλλη. Μα χτίζω ένα γεφύρι για να σε φτάσω». Γιατί ο αυτισμός είναι ένας άλλος κόσμος που ουσιαστικά τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει εμείς να φτάσουμε σε αυτόν τον άλλο κόσμο. Δεν μπορεί ο άλλος κόσμος αυτός να έρθει σε εμάς. Δεν έχει τη δυνατότητα να έρθει σε εμάς. Άρα πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να φτάσουμε εκεί και να τον φέρουμε σιγά σιγά στο δικό μας κόσμο. Άρα χτίζουμε το γεφύρι, όπως λέει και το ποίημα. Ένα σημαντικό στοιχείο να προσθέσω σε αυτό όλο που ετοιμάζουμε και θα το δουν και σήμερα που θα γίνουν οι εισηγήσεις, αλλά και αύριο που θα έχουμε βιωματικά και για τη κινητικότητα των τυφλών και των παραπληγικών, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την βοήθεια του κόσμου να γνωρίζει πώς δεν θα παρεμποδίσει την κινητικότητα ενός τυφλού ή ενός παραπληγικού, κλείνοντας τους ράμπες, κλείνοντας το πεζοδρόμιο και πάει λέγοντας. Θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε βιωματικό με τα αθλήματα, όπως αναφέραμε, και το σημαντικό είναι ότι η προσέγγιση που γίνεται στον αυτισμό από την Ελπίδα και από την κυρία Σόφη Διαμαντή είναι βιωματική. Δηλαδή, θα δουν στην μπροστά πράξη τους παραδείγματα πώς η μαμά μπορεί να συμπεριφερθεί σωστά και να βοηθήσει την εξέλιξη του παιδιού ή πώς θα είναι η λάθος συμπεριφορά ή η λάθος συμπεριφορά ενός ανθρώπου που θα πάει να ψωνίσει το παιδί κάποια στιγμή και πώς μπορεί να του φερθεί σωστά ή λάθος. Να μην προκαλέσουμε δηλαδή την κρίση και την έξαρση των αντιδράσεων του παιδιού, οι οποίες μας οδηγούν και σε μια λαθασμένη εντύπωση ότι το παιδί αυτό έχει πρόβλημα δηλαδή. Δεν είναι έτσι. Είναι αυτή η αδυναμία επικοινωνίας, όπως το καταλαβαίνω και εγώ, ναι. Προκαλεί αυτές τις έντονες αντιδράσεις. Για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, ναι. Ακούμε πάρα πολλές φορές ότι τα παιδιά με αυτισμό δεν αναζητούν την κοινωνικότητα και ότι δεν τους αρέσει να κάνουν παρέα με άλλα παιδιά ή με άλλα άτομα. Αυτό δεν ισχύει. Θέλουν, αναζητούν την κοινωνικότητα, δεν ξέρουν τον τρόπο το πώς να αποκτήσουν αυτή την κοινωνικότητα. Γιατί εμείς την αποκτάμε αυτονόητα. Για εκείνους δεν είναι τόσο αυτονόητα. Πρέπει να τους το μάθουμε πώς να το κάνουν. Δεν είναι λοιπόν ότι δεν αντέχουν την ανθρώπινη επαφή, αλλά νιώθουν τρομερή αμηχανία μπροστά σε αυτή την πρόκληση για αυτούς. Για παράδειγμα, όπως θα δείξουμε και στο βιωματικό σήμερα το απόγευμα, ακόμα και ένα τράβηγμα του χεριού μπορεί να προκαλέσει μια τεράστια αντίδραση. Και αυτό το παιδί να αρχίσει να φωνάζει ή να αρχίσει να τρέχει, να κλαίει δυνατά ή ακόμα και να αποσυρθεί στενοχωρημένο, απαθές, λυπημένο. Αυτό στη συνέχεια θα φέρει ρήξη και μεταξύ του παιδιού ως προς εμένα, αλλά και εγώ ως προς το παιδί. Δεν θα ξαναπροσπαθήσω να πλησιάσω αυτό το παιδί, ούτε και εκείνο εμένα. Και φυσικά αυτό το παιδί σιγά σιγά θα απομονωθεί. Είτε από το σχολικό του περιβάλλον, αργότερα δεν θα μπορεί να βρει κάποια εργασία, δεν θα μπορεί ούτε να πάει να εκτελέσει τα βασικά, όπως είναι να αγοράσει ένα κιλό ψωμί, να ζητήσει κάτι απλό, βοήθεια, να πάει κάπου, μια οδηγία για το πού μπορώ να βρω κάτι συγκεκριμένο που ζητάω και θέλω. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι τα παιδιά με αυτισμό δεν αντέχουν το λάθος. Είναι οι πιο αυστηροί κριτές για τον εαυτό τους. Αν εμείς τους βάζαμε βαθμό και τους βάζαμε 9, εκείνα θα βάζουν στον εαυτό τους 1. Είναι πάρα πολύ αυστηροί με τον εαυτό τους, δεν επιτρέπουν το λάθος. Γι' αυτό και ματαιώνονται πάρα πολύ εύκολα. Και
για να μην ματαιωθούν, προτιμούν να αποφύγουν. Οπότε σου λέει, από τη στιγμή που δεν μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτό τέλεια, καλύτερα να αποσυρθώ και να φύγω. Εκεί εμείς είναι που πρέπει να τους δείξουμε ότι δεν χρειάζεται να αποσυρθείς, μπορείς να ζητήσεις βοήθεια, μπορείς να ξαναπροσπαθήσεις και σιγά 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 να φτάσεις στο τέλειο. Γιατί τίποτα από τη μία στιγμή στην άλλη δεν είναι τέλειο. Φυσικά θα ξαναναφέρουμε το αυτονόητο και θα ήθελα να επισημάνω ότι στον αυτισμό πρέπει να δίνουμε λίστα απαντήσεων. Πρέπει να τους έχουμε εξηγήσει ακριβώς τι θα πούν, πώς θα το πούν και τι θα κάνουν. Είναι ουσιαστικά σαν να χτίζουμε κομμάτι-κομμάτι την κοινωνικότητά τους. Ακόμα και να ζητήσουν ένα ποτήρι νερό, ίσως να πρέπει να εκπαιδευτούν να το κάνουν. Και ας είναι μια άμεση ανάγκη για την επιβίωσή τους. Συνήθως τα προβλήματα ξεκινούν όταν βρίσκονται σε καινούριο περιβάλλον. Γιατί στη ρουτίνα τους και στην ασφάλειά τους είναι ήσυχα, περνάνε όμορφα και είναι όλα μια χαρά. Όταν όμως το περιβάλλον αλλάζει, όταν έρχονται νέα πρόσωπα, εκεί ξεκινούν και τα προβλήματα. Νιώθουν ανησυχία, εκρίνεται υπερβολική αδρεναλίνη στο σώμα τους, με αποτέλεσμα να έχουν τάσεις φυγής, την ανάγκη να τρέξουν, να σκαρφαλώσουν. Πανικός του πιάνει πανικός. Ναι, ουσιαστικά ναι. Πέφτουν στο fight or flight που λέμε. Να παλέψω ή να φύγω. Fight or flight. Δηλαδή, ή το παλεύω με νύχια και με δόντια, εκρήξεις θυμού, ή φεύγω. Το βάζω στα πόδια. Απομονώνουμε. Σχολείο πηγαίνουν τα παιδιά, σχολείο αυτά. Μπορούν να πάνε σχολείο. Ο σκοπός μας είναι να ενταχθούν στο γενικό σχολείο. Τα περισσότερα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο γενικό σχολείο, αλλά με τη σωστή καθοδήγηση. Εδώ ανοίγει ένα τεράστιο κομμάτι κεφάλαιο. Που δεν μπορούμε να το... θα πρέπει να συνεχίζουμε να συζητάμε τουλάχιστον μέχρι την ώρα που θα ξεκινήσουμε την επόμενη εκδήλωση για να μιλήσουμε για το ειδικό και το γενικό. Στο σεμινάριο που έγινε πρόσφατα για το θέμα πάλι των τυφλών παραπληγικών και για την πρώτη προσέγγιση στον αυτισμό στη Σπάρτη. Mm-hmm. Από μία καθηγήτρια, υπάρχει και το σχετικό βίντεο και στο κανάλι μου στο YouTube, από μία καθηγήτρια λοιπόν σχολείου, αναφέρθηκε το εξής, τα κανονικά παιδιά. Όχι, και το λογικό παιδί. Το λογικό παιδί. Και εκεί φέρθηκα πραγματικά ως fighter, πολεμιστής, όπως λέει η Ελπίδα και αμέσως εξήγησα σε όλους ότι αυτό είναι τεράστιο σφάλμα, αναφέρεται το κανονικό, το λογικό, ναι, και εξήγησαμε ακριβώς το ότι μιλάμε για ένα τυπικό παιδί που είναι ένα παιδί του γενικού πληθυσμού, ναι. Μπράβο, και ένα ειδικό παιδί, ούτε μη κανονικό, ούτε μη λογικό, ούτε τίποτα. Εδώ λοιπόν έρχεται και ένα μεγάλο έλλειμμα που έχει η κοινωνία μας και η παιδεία μας, του ότι ίδρυε και ιδρύει ακόμα ειδικά σχολεία, ενώ ο στόχος και ο σκοπός είναι με την παράλληλη στήριξη, με την υποβοήθηση από τους απαραίτητους ανθρώπους πλάι στο κάθε ένα παιδί, το κάθε παιδί να μπαίνει σε αυτό που είναι ακριβώς η απεικόνιση της κοινωνίας. Όλοι με όλους. Σχεδιασμός για όλους. Ένα σχολείο λοιπόν για όλους. Όπου το παιδί που είναι τυφλό θα έχει δίπλα του τον άνθρωπο που θα τον υποβοηθήσει να του κρατήσει σημειώσεις αν δεν μπορεί, να του πει τι ακριβώς γράφει, που από σφάλμα ο δάσκαλος και ο καθηγητής θα γράψουν κάτι στον πίνακα και δεν θα το αναγνώσουν. Για τον τυφλό, θα πρέπει να έχει και αυτό το παιδί τον βοηθό του δίπλα και το παιδί με τον αυτισμό και έτσι θα μειωθεί κάθετα ο αριθμός των παιδιών που πηγαίνουν στο ειδικό σχολείο και πολλές φορές είναι αποθήκη παιδιών. Διότι υπάρχουν παιδιά εκεί, η Ελπίδα θα σας εξηγήσει, που δεν πρέπει να είναι εκεί στο ειδικό σχολείο. Τσουβαλιάζονται λοιπόν στο ειδικό σχολείο και πέφτουν από το επίπεδό τους
Δηλαδή, εκεί που βρίσκονται σε ένα καλό επίπεδο, εξήγησε το λίγο καλύτερα εσύ. Πλέον στα ειδικά σχολεία το δυναμικό δεν είναι ισορροπημένο. Είναι παιδιά που μπορούν να τα καταφέρουν πολύ καλύτερα και τελικά επειδή το δυναμικό είναι κατά μέσο όρο πολύ χαμηλό, χάνονται και αυτά στην όλη διάρκεια των σχολικών ετών. Και δεν υπάρχει γυρισμός μετά από αυτό. Να το πας στο γενικό σχολείο δεν μπορείς, γιατί σαν λαός δεν έχουμε τον πολιτισμό και την παιδεία. Να αποδεχτούμε και να, όχι μόνο να αποδεχτούμε, να βοηθήσουμε στο να προαχθεί όλο αυτό και να πάει καλύτερα. Αν αποδεχτούμε θα βοηθήσουμε κιόλας. Ακριβώς. Και τα ανάπαλλη. Λοιπόν, και από την άλλη στο ειδικό δεν δίνεται η δυνατότητα ένα παιδί που δεν είναι ούτε πολύ χαμηλό αλλά ούτε πολύ υψηλό να προχωρήσει. Εντάξει, το ιδανικότερο για μένα θα ήταν μικρότερες τάξεις και ο ίδιος ο δάσκαλος να μπορεί να ρυθμίσει ένα τυχόν πρόβλημα το οποίο υπάρχει μέσα στην τάξη. Να μην υπάρχει παράλληλη στήριξη. Γιατί και αυτό πάλι είναι διαχωρισμός. Βεβαίως. Το ιδανικότερο θα ήταν αυτό, αλλά ας αρκεστούμε στην καλή παράλληλη στήριξη πλέον. Είναι θέματα πάρα πολλά που ανοίγονται σε όλη την, σε όλο το φάσμα αυτό των θεμάτων που αφορούν τα άτομα με αναπηρία, το άτομο με ειδικές ανάγκες. Το άτομο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα που ανέφερε και θα εξηγήσει πολύ καλύτερα και στην απόψινή εισήγηση η Ελπίδα για το τι ακριβώς σημαίνει, το πώς ακριβώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να βοηθήσουμε την όλη κατάσταση. Και πραγματικά βαδίζουμε, θα έλεγα, έτσι κάνοντας ένα γενικό σχολιασμό, με την στάση αυτή της μπάλας που κινείται μέσα σε ένα στενό διάδρομο και χτυπάει τείχο-τείχο και από σπόντα πάει όπου πάει. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Χάραξη δεν υπάρχει. Γενικότερα δεν είναι θέμα ούτε πολιτικό, ούτε κάποιο άλλος που μπορεί να στοχεύσουμε. Είναι γενικώς χάραξη πολιτικής, ενιαίας, με όλα τα επίπεδα να έχουν μια κατεύθυνση και κάθε ένας να προσφέρει το κομμάτι του για το κοινό καλό. Λοιπόν, να συνεχίσουμε μερικές στρατηγικές που μπορούμε να ακολουθήσουμε, είτε είμαστε γονιός, είτε είμαστε εκπαιδευτικός, είτε είμαστε ένας απλός πολίτης. Γιατί ακόμα και ο απλός πολίτης μπορεί να χτίσει ένα πολύ σημαντικό λιθαράκι στη ζωή ενός παιδιού με αυτισμό. Ακολουθούμε πάντα τις επιλογές του παιδιού. Τι σημαίνει αυτό? Σε κανέναν δεν μπορούμε να πάμε να επιβληθούμε για το τι θα του αρέσει και τι όχι. Δεν μπορώ να πάρω, ας πούμε, ένα χυμό και να πάω στον τάκι να του πω πιες το χυμό, θέλεις χυμό, για να μου πει ότι θέλω να πιω χυμό. Πρέπει λοιπόν να αφήσω το παιδί από μόνο του να επιλέξει τι του αρέσει και μετά να πάω εγώ βοηθητικά και να ξεκινήσω μια διάδραση πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Ας πούμε ότι επέλεξε το χυμό. Δεν θα πάρω το χυμό και θα του το δώσω. Αυτό θα ήταν το πιο εύκολο. Θα πάρω το χυμό και θα τον κρατάω σαν ενισχυτή εγώ και θα κρατήσω μια συζήτηση με το παιδί. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει εκείνο θα το ξεκινήσω εγώ. Ας πούμε, τι θέλεις να κάνεις? Θέλω να πιω χυμό. Με τι θα πιεις το χυμό? Με το καλαμάκι. Ποιος άλλος μπορεί να πιει χυμό? Εσύ. Και διάφορες άλλες ερωτήσεις, έτσι ώστε να αναπτυχθεί συζήτηση. Και φυσικά, οι ερωτήσεις μας πάντα πρέπει να είναι ανοιχτού τύπου. Γιατί αν είναι κλειστού τύπου, όπως θέλεις να πιεις χυμό? Ναι. Να σου ανοίξω το χυμό με το καλαμάκι? Ναι. Να σου φέρω και λίγο νερό? Όχι. Αυτό δεν προάγει συζήτηση. Οι κλειστές ερωτήσεις δεν βοηθούν ποτέ κανέναν. Οπότε να θυμόμαστε πάντα ανοιχτές ερωτήσεις. Επίσης, θα προτιμούσαμε να χρησιμοποιούμε φυσικά κίνητρα. Ας πούμε, για παράδειγμα, εάν θέλουμε να εκπαιδεύσουμε ένα παιδί με αυτισμό,
θα του πούμε, άνοιξε την πόρτα για να πάμε βόλτα. Είναι πολύ φυσικό αυτό? Απλή ερώτηση. Αν του πρόταση, πω, άνοιξε την πόρτα για να πάρει σοκολάτα, είναι φυσικό? Όχι. Γιατί κάθε φορά που θα θέλει το παιδί σοκολάτα, τι θα μου κάνει? Θα ανοίγει την πόρτα. Θα μου ανοίγει την πόρτα. Δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό αυτό. Ενώ όταν θα θέλει βόλτα και θα μου ανοίγει την πόρτα, θα είναι κοινωνικά αποδεκτό? Θα είναι. Γιατί τι κάνουμε πάντα για να βγούμε βόλτα? Ανοίγουμε την πόρτα. Λοιπόν, οπότε φυσικά κίνητρα να έχουμε έλεγχο των αντικειμένων και το πιο σημαντικό, γιατί είπαμε ότι έχουμε έντονη ματέωση, βάζουμε δράση συντήρησης. Τι σημαίνει αυτό? Δεν παίρνουμε ένα παιδί και το βομβαρδίζουμε συνεχώς. Κάνε αυτό το δύσκολο, κάνε εκείνο το δύσκολο, κάνε το άλλο το δύσκολο. Βάζουμε ανάμεσα δράσεις που του είναι οικίες και εύκολες. Δηλαδή, θέλω να καταφέρει να γράφει με το μολύβι. Θα του βάλω τη δραστηριότητα να γράψει με το μολύβι. Ενδιάμεσα, θα του βάλω τη δραστηριότητα που είχε κατακτήσει προηγουμένως να μου ζητάει νερό. Έτσι ώστε να νιώσει πάλι ότι τα καταφέρνει, ότι μπορεί. Και έτσι όταν θα του ξαναβάλω τη δύσκολη δράση που θα είναι να γράψει με το μολύβι, το ηθικό του θα είναι πιο ανεβασμένο. Ενώ αν συνεχώς του έβαζα δύσκολες δράσεις, συνεχώς θα έπεφτε το ηθικό του και θα απογοητευόταν και θα ματαιωνόταν. Λόγω της αποτυχίας. Ακριβώς. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ποτέ να επιβραβεύουμε. Γιατί νομίζω πως όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη από την επιβράβευση. Πόσο μάλλον όταν το ηθικό σου είναι πεσμένο. Αυτά είναι έτσι λίγο συνοπτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε και θέλω απλά να κλείσω με κάτι που απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες, ότι στη χώρα μας, αντίθετα με ελάχιστες εξαιρέσεις, τα αυτιστικά άτομα ζουν με τους γονείς τους, όσο μπορούν και ζουν και οι ίδιοι. Μπορούν να κάνουν οικογένεια. Θα μπορούσαν να κάνουν οικογένεια, αν έχουν εκπαιδευτεί. Έχουμε παραδείγματα. Έχουμε παραδείγματα που κάνουν οικογένεια, αλλά θα μιλήσω γενικά για τα παιδιά που αυτή τη στιγμή που δεν θα κάνουν οικογένεια. Και που κάποια στιγμή οι γονείς τους θα φύγουν. Και αυτός είναι και ο μεγαλύτερος φόβος των γονιών που έχουν παιδιά με αναπηρία, οποιαδήποτε αναπηρία. Των παιδιών είναι φόβος. Αν έχει συνέστηση, ναι. Και αν το συνειδητοποιούν. Και αν το συνειδητοποιούν. Αλλά συνήθως εκεί που εμφανίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι εκεί που δεν μπορεί να συνειδητοποιηθεί το θέμα. Γιατί ένα άτομο που είναι άτομο με παραπληγία, άτομο σαν εμένα που είμαι τυφλός, δεν έχει αυτό το θέμα, διότι έχουμε πλήρη αυτοεξυπηρέτηση, πλήρη αυτοέλεγχο. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το μόνο πράγμα που δεν μπορώ να κάνω είναι να οδηγήσω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, γιατί η τεχνολογία μπορεί να μας δώσει και αυτή τη δυνατότητα. Άρα, με πολλή δουλειά και προσπάθεια, όλα τα άτομα που είναι δυνατόν να έχουν κάποιο ζήτημα δυσκολία στην καθημερινότητά τους, μπορούν να το ξεπεράσουν. Στα ζητήματα που αναφέρεται εδώ για τα θέματα του αυτισμού, η ελπίδα και γενικότερα σε ζητήματα σοβαρά νοητικής αναπηρίας κλπ, αναπτυξιακά κλπ, όλα αυτά είναι κάτι που δεν μπορούν τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν το τι συμβαίνει μετά όταν ο γονέας δεν θα βρίσκεται στη ζωή. Ναι, και ίσως να μην έχουν τη δυνατότητα να αυτοεξυπηρετηθούν και επομένως να επιβιώσουν. Το βασικό λοιπόν πρόβλημα εδώ είναι ότι το κράτος ουσιαστικά δεν έχει μεριμνήσει για την περίπτωση αυτή. Δεν θεωρούνται ανάπηρα τα παιδιά αυτά? Όταν με σωστή εκπαίδευση μπορούν να φτιάξουν το δικό τους φαγητό, μπορούν να κάνουν απλές δουλειές, μπορούν να πλύνουν μόνα τους τα ρούχα τους, γιατί να τα κλείσω μέσα σε ένα ίδρυμα όπου θα τους παρέχονται όλα σε νοσοκομιακή μορφή? Όχι, μια μορφή σύνταξη, λέω, να δώσει το κράτος τα παιδιά αυτά, δίνει. Είναι τέτοιες δυσκολίες στα θέματα των επιδομάτων. Ανοίγεται άλλο τεράστιο κομμάτι εδώ. Δίνει, κύριε Αλεξανδράκη. Δίνει και δεν δίνει. Είναι πλέον τόσο αυστηρά τα όρια και τα κριτήρια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που οι άνθρωποι που είναι στις εντός εισαγωγικών μεσαίου ποσοστού, θα πω, αναπηρίας, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα πλέον. Βγαίνουν εκτός
της επιδότησης, στις περισσότερες περιπτώσεις, ή αυτό που θα πάρουν δεν θα είναι δυνατόν να τους εξασφαλίσει μια ικανοποιητική και αξιοπρεπή ζωή. Ένας τυφλός παίρνει επίδομα. Ένας τυφλός παίρνει επίδομα. Εκεί υπάρχουν τεράστιες διαφορές, οι οποίες δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Υπάρχουν ρετυρέ και υπόγεια. Δηλαδή? Είναι κάποιες περιπτώσεις οι οποίες λόγω νόμων που κάποτε είχαν εξασφαλίσει περισσότερα προνόμια για κάποιους, έχουν δημιουργήσει τεράστια απόσταση από το ανώτερο και το κατώτερο που μπορεί να υπάρχει στον άνθρωπο που έχει 100% αναπηρία τυφλότητας. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν μια κατώτατη σύνταξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και υπάρχουν άνθρωποι που από κάποια ταμεία μαζί με τα επικουρικά τους, μαζί με τα μετοχικά τους, μαζί με το και τέλος πάντων διάφορα άλλα επιδόματα, φτάνουν να συγκεντρώνουν ένα πολύ μεγάλο ποσό. Το οποίο δεν είναι σωστό να υπάρξει στη χώρα. Και λόγω της αδυναμίας ηλεκτρονικής διασταύρωσης των στοιχείων στη χώρα μας, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να υπάρξει ηλεκτρονική διασταύρωση, δεν το καταλαβαίνει καν το κράτος ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει εντός εισαγωγικών μια σχετική παρανομία ή παίρνει καταχρηστικά κάποια παραπάνω χρήματα τη στιγμή που θα έπρεπε αυτά να έχουν μια καλύτερη διανομή και να μην φτάνουμε σε σημείο να έχουμε και ανθρώπους όπως στην Αργολίδα πριν κάποιο χρονικό διάστημα, που ένας άνθρωπος δυστυχώς λόγω του χαμηλού ποσού που έπαιρνε, δυστυχώς αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή του. Ένας τυφλός. Υπάρχουν τέτοια συμβάντα που δυστυχώς δεν μπορούμε να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Στο συγκεκριμένο κομμάτι που μιλούσαμε πάντως για τον αυτισμό, για να μην βγαίνουμε έξω από αυτά που έχουμε ξεκινήσει να λέμε στους τηλεθεατές μας και μπερδευτούν και οι ίδιοι, στη σημερινή συνάντηση θα ήταν πολύ σημαντικό να ακούσουν όλοι αυτήν την παρουσίαση, για να αντιληφθούν κάποια στιγμή το πόσο εύκολο είναι να βρεθείς στον χώρο της αναπηρίας χωρίς να το καταλάβεις. Όπως λέμε, ο χρόνος από τη μια στιγμή στην άλλη είναι τεράστιος. Όταν συμβαίνει ένα ατύχημα, όπως ανέφερα λίγο πριν, όταν συμβαίνει ένα ιατρικό σφάλμα, ή πόσο κοντά μπορεί να είναι ο αυτισμός με την καθημερινότητα του καθενός μας. Ακούγοντας την παρουσίαση της Ελπίδας και στις προηγούμενες φορές που είχαμε τη χαρά να την παρακολουθήσουμε και σήμερα, αναφέρθηκε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο, το σημείο της τελειομανίας που παρουσιάζει ο άνθρωπος με αυτισμό. Δηλαδή, θα πρέπει κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο που έχει μπροστά του, ένα φύλλο χαρτί για παράδειγμα, να είναι στη συγκεκριμένη θέση και όχι σε μια διαφορετική. Σαν ψυχαναγκασμός. Σαν ψυχαναγκασμός. Άρα λοιπόν, μην νομίζουμε ότι και ο αυτισμός στην ψυχοσύνδεση του καθενός μας απέχει πάρα πολύ μακριά από την καθημερινότητά μας. Αν δηλαδή κοιτάμε την τελειότητα στην σειρά που θα έχουν τα παπούτσια μας στην ντουλάπα, κάπου θέλει λίγο αναζήτηση σκέψης. Τα πλακάκια στο πεζοδρόμιο. Γι' αυτό και εγώ χωράμε ένα ζωγάρι. Και αυτό θα μπορούσε. Λοιπόν, και απλά σήμερα το δικαιούμαστε κιόλας, γιατί είναι και η Παγκόσμια ημέρα αυτισμού, 2 Απριλίου. Σήμερα είναι. Ναι, ναι. Έχει καθιερωθεί από το 2007, από τον ΟΗΕ. Μία αθόρυβη αναπηρία. Μία αναπηρία που βρίσκεται σε πάρα πολλά σπίτια, όπως ακούσαμε το ποσοστό είναι τεράστιο. Και χωρίς ουσιαστικά να γνωρίζουμε και ποια είναι και η αιτία του. Γιατί αν αναζητήσουμε τις πιθανές... Γεννιέσαι πάντως, γεννιέσαι. Υπάρχουν αμφιβολίες πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Έχουν καταλήξει ότι μάλλον γεννιέσαι. Μάλλον γεννιέσαι. Αλλά υπάρχουν και διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν σε κάποιο πρώιμο στάδιο της ζωής και να αφήσουν κάποια τέτοια ζητήματα. Πάντως, το ότι γεννιέσαι είναι το πιο πιθανό. Ναι, δεν υπάρχει ασφαλής απάντηση για αυτή την ερώτηση. Δεν υπάρχει. Εσείς
κυρία Κυριακίδου Ελπίδα, διαλέξατε το επάγγελμα που ασκείτε, για ήταν τυχαίο? Το διάλεξα και το αγαπάω πάρα πολύ. Γιατί, πώς έγινε αυτό το πράγμα? Γενικά ήθελα να ακολουθήσω ένα επάγγελμα ανθρωπιστικό. Έτσι γεννήθηκε μέσα σε αυτό, για υπάρχει κάποια επίδραση από το συγγενικό περιβάλλον ή το εγκύτερο περιβάλλον σας? Εντάξει, δεν θα το έλεγα, όχι, δεν υπάρχει. Απλά ήθελα να ασχοληθώ με τον άνθρωπο. Ήταν εσωτερική ανάγκη αυτό. Ναι. Και όταν έφτασε η στιγμή να δηλώσω τέλος πάντων το μηχανογραφικό μου, είχα δύο επιλογές, ή τη λογοθεραπεία ή την εργοθεραπεία. Απλά η λογοθεραπεία δυστυχώς είναι μόνο στην επαρχία, είναι στην Πάτρα και στα Γιάννενα. Εγώ τότε έμενα Αθήνα, οπότε αναγκαστικά η επιλογή ήταν εργοθεραπεία λόγω... Και τελικά νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή επιλογή. Δεν το μετανιώσατε από τη λέω. Όχι, καθόλου. Ίσα που... Πώς συνεργάζεστε εσείς, με τι τρόπο συνεργάζεστε εσείς? Με τον κύριο Αλεξανδράκη. Στην Λακωνία, από όπου προερχόμαστε, και η κυρία Κυριακίδου κατοικεί εκεί και... Πλέον μένω στη Σπάρτη. Ναι. Ναι. Και εγώ είμαι πρόεδρος εκεί του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας. Βρεθήκαμε μέσω της επικοινωνίας που είχαμε για το Σωματείο και μέσω των ανθρώπων, των παιδιών που είχε αναλάβει στο μεταξύ η Ελπίδα στη Σπάρτη. Έχετε αναλάβει παιδιά εκεί? Βεβαίως. Ναι. Μα είναι... Τι είναι αυτό που έχει αναλάβει η κυρία? Όχι, έχω ένα δικό μου κέντρο εργοθεραπείας, λογοθεραπείας. Και δουλεύει με παιδιά, γιατί αυτό είναι εξατομικευμένη. Είναι εξατομικευμένη η θεραπεία που πρέπει να γίνει σε κάθε παιδί. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει ομαδικά. Εργάζεσαι με το κάθε παιδί, σκιαγραφείς, το κάνεις το δικό του, τη δική του χαρτογράφηση και δουλεύεις πάνω σε αυτά τα σημεία που πρέπει να δουλέψεις στο κάθε ένα παιδί. Μπορείς να δουλέψεις και ομαδικά, αφού πρώτα έχεις δουλέψει ατομικά. Ατομικά. Για να το εισάγει σιγά σιγά στην κοινωνικοποίηση. Στην κοινωνικοποίηση. Δηλαδή να μην δεθεί τόσο με το θεραπευτή, να μην είναι μόνο η επικοινωνία με το θεραπευτή, αλλά να γενικευτεί αυτή η παρέμβαση που έχεις κάνει. Να μπορεί να αλληλεπιδράσει και με το συμμαθητή. Είναι σημαντικό πάντως να έχουμε νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη να δουλέψουν με αυτό που έχουν ξεκινήσει, έχουν εκπαιδευτεί και έχουν πραγματικά, το έχουμε δει και με τη συνεργασία με την κυρία Κυριακίδου, να δένεται και η ίδια και η θεραπευόμενη με αυτήν και πραγματικά με αυτό το σκεπτικό ξεκινήσαμε να κάνουμε και αυτή την πρώτη επαφή του κόσμου με τον κόσμο του αυτισμού, με το φάσμα του αυτισμού, διότι το βασικό μήνυμα που περνάμε σήμερα είναι να γνωρίσει κάποιος τι θα πει αυτισμός, αλλά και πώς δεν θα προκαλέσω με τη συμπεριφορά μου τις συνθήκες έκρηξης του παιδιού με τον αυτισμό που βρίσκεται στο περιβάλλον. Αυτό είναι το συγκεκριμένο σημείο που έχουμε στοχεύσει. Και είναι αρκετά επιτυχημένο, γιατί δίνει αρκετές πληροφορίες. Κύριε Αλεξανδράκη, εσείς γεννήθηκα τυφλός? Όχι, εγώ είμαι στα 15 που είχα μία επέμβαση για άλλο ουσιαστικά λόγο, χωρίς να προειδοποιηθούμε. Μέχρι να βλέπατε κανονικά. Κανονικότατα. Ποια εικόνα στη ζωή έχετε? Βεβαίως. Και είναι και πολύ σημαντικό, γιατί μπορώ να αντιμετωπίσω πολύ καλύτερα την συνέχεια της ζωής, από την άποψη ότι μπορώ να γνωρίζω, δηλαδή, πώς είναι ένα ηλιοσύλλεμα, ας πούμε. Πράγμα που ένα άτομο με πρόβλημα όρασης ακινητής δεν μπορεί να ξέρει τι θα πει χρώμα, τι θα πει ορίζοντας. Αυτό δεν μεγαλώνει όμως την έλλειψη αυτού τώρα πια? Δηλαδή, ένας τυφλός που γεννήθηκε δεν ξέρει την ομορφιά νέος ηλιοβασιλέματος σας, δεν σας θλίβει λιγάκι παραπάνω αυτό? Όχι, γιατί γνωρίζεις ένα καινούριο κόσμο. Δεν έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ και τον κύριο Αγκουράκη και τον κύριο Θεμελή και την κυρία Λουφάκη, η οποία, κυρία Λουφάκη, μάλιστα είναι πολύ πρόσφατα στον χώρο της αναπηρίας, είναι μόλις 3-3,5 χρόνια μετά από τροχαίο που είχε στο αναπηρικό αμαξίδιο, και η οποία είπε, και πραγματικά με είχε εντυπωσιάσει, ότι με έκανε καλύτερο άνθρωπο αυτό ακριβώς που συνέβη στη ζωή μου. Είναι κάτι διαφορετικό. Χρειάζεται πολύ στήριξη από την οικογένεια, γιατί η οικογένεια ή θα σε φυλακίσει. Την είχατε εσείς? Βεβαίως. Ή θα σε φυλακίσει, ή θα σου δώσει φτερά, ή θα σου δώσει φτερά. Και φυσικά πολύ μεγάλη εσωτερική δύναμη για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις όλο αυτό που συμβαίνει γύρω, την καταπίεση που και η κοινωνία ασκεί σε οποιονδήποτε άνθρωπο με αναπηρία,
ακόμη περισσότερο στα άτομα με τον αυτισμό που δεν έχουν και τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν το λόγο ή το έργο του άλλου, λιγότερο στην περίπτωση τη δική μου, και έτσι να σιγά σιγά να προχωρήσουμε, να χτίσουμε ο καθένας τη ζωή μας, να μπορέσουμε να κερδίσουμε όσα μπορούμε να κερδίσουμε και να επιτύχουμε και να έχουμε μια φυσιολογική ένταξη στην κοινωνία με πολύ ωραίους ανθρώπους που μπορούν να βρίσκονται γύρω μας. Όπως και εγώ είχα τη χαρά να έχω και μια εξαιρετική σύζυγο που είμαστε μαζί. Δεν είναι άτομο πρόβλημα όρασης και έχουμε συμπορευτεί υπέροχα στην συνέχεια της ζωής, γιατί τίποτα δεν σταματά την προσπάθεια του κάθε ανθρώπου να ανέβει λίγο ψηλότερα. Όπως λένε και τα τραγούδια μας που εσείς τα μελετάτε και τα εκτελείτε. Νομικός γίνεται και δημοσιογράφος για να μπορέσετε να υπερασπιστείτε αυτόν τον τομέα των ανθρώπων. Ο πρώτος στόχος για αυτό το πράγμα ήταν να μπορέσω να μεταδώσω... Ασκείτε την επιστήμη αυτή, ασκείτε. Ναι, να μεταδώσω την πληροφορία, να προστατεύσω τον άνθρωπο που με την αναπηρία του αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα με την κοινωνία, την κοντινή του ή την πολιτεία. Κατά τη γνώμη μου, η νομική επιστήμη θα ήταν μια επιστήμη που θα έπρεπε να τελειώνει σε πιο μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή σε μια διάρκεια ενός ή δύο ετών, κάθε παιδί μετά το τέλος του λυκείου, διότι δίνει πάρα πολλά εφόδια για την πνευματική ανάπτυξη και την σκέψη του κάθε ανθρώπου. Το έχω βιώσει και εγώ ίδιος στην προσωπική μου ζωή και μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει καλύτερα αντιμετωπίζοντας και τα δικά του προβλήματα, αλλά και να βοηθήσει στην συνολική ανόρθωση της κοινωνίας. Και με τη δημοσιογραφία αυτός είναι ο σκοπός και με την εκπομπή που για δεύτερη σεζόν ολοκλήρωσα τώρα στο ραδιόφωνο του Α989 στην Αθήνα και παλαιότερα και στην επαρχία, γιατί από το 90 έχω ξεκινήσει και κάνω ραδιοφωνικές εκπομπές. Είναι ο στόχος να διανύμουμε αυτή την πληροφορία για την σχεδίαση για όλους, για την πληροφόρηση την καλύτερη του ανθρώπου με αναπηρία και της οικογένειάς του, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας γενικότερα, αλλά να προσφέρουμε και αυτό το αναπτυξιακό κομμάτι που σας μίλησα και από την αρχή, διότι είναι πραγματικά κάτι που αν η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνία ολόκληρη το αντιληφθεί, θα μπορέσει να προσφέρει πολύ μεγάλη όθηση στα ελληνικά πράγματα που έχουν αυτή τη στιγμή όχι απλά βαλτώσει, έχουν βρεθεί κάτω από την επιφάνεια του βαλτότοπου. Δυστυχώς. Η πολιτεία είναι κοντά, στέργη πάνω στους ανθρώπους με ειδικά προβλήματα, στέργη για είναι απούσα. Είναι οι εποχές πολύ δύσκολες. Πριν που ήταν εύκολες. Ήταν κάποια βήματα που είχαν γίνει στα προηγούμενα χρόνια. Τώρα δυστυχώς, επειδή δεν υπήρχαν ίσως και οι δικλείδες οι απαραίτητες για να προστατεύσουμε αυτά που υπήρχαν, άρχισε μεγαλύτερη κατάρρευση και οπισθοχώρηση. Όμως ποτέ δεν ήταν ο άνθρωπος με αναπηρία στην κορυφή όπως ίσως έχει επιτευχθεί σε άλλα κράτη. Ο άνθρωπος με αναπηρία πάντοτε βρισκόταν στην άκρη, στη γωνιά, η θελημένα και μη. Εμείς εδώ στόχο έχουμε, παρόλο που βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη φάση, να συνασπιστούμε με τον υπόλοιπο πληθυσμό που αντιμετωπίζουμε κοινά και σχετικά προβλήματα, που είναι όλοι οι άνθρωποι μιας ηλικίας και πάνω, και να δείξουμε ότι έχουμε και ισχυρό πολιτικό λόγο και ισχυρό κοινωνικά παρεμβατικό λόγο και μπορούμε να προσφέρουμε προώθηση στην κοινωνία και την αναπτυξιακή προοπτική την οποία τόσες φορές ακούσατε να μιλώ. Αρκεί να δώσουν την κατάλληλη σημασία. Μέχρι στιγμής, επειδή έχουμε κάνει πάρα πολλές πανεβάσεις σαν σωματείο από τη Λαγωνία σε πανελλήνιο επίπεδο και κεντρικά στην κυβέρνηση, δεν έχουν εισακουστεί όλες αυτές οι προσπάθειες. Είτε με την προηγούμενη είτε με την τωρινή δεν στοχοποιώ κυβερνήσεις και είναι θέμα πολιτικής γενικότερης. Δεν μπαίνω σε κανένα επίπεδο πολιτικής από πλευράς κομματικής. Είναι δυστυχώς ένα σημείο στο οποίο
δεν έχουν ορθωθεί οι σωστοί άξονες πάνω στους οποίους θα μπορούσε να χτιστεί μια υγιής εξέλιξη και μια ανωδική πορεία. Όμως δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε και να προσπαθούμε και με αυτή την επίσκεψη σε όσα περισσότερα μέρη της χώρας μπορούμε να κάνουμε σαν παρέα, να προσφέρουμε την απαραίτητη γνώση, γιατί όσο περισσότερους μπορέσουμε να ενημερώσουμε, τόσο περισσότερο μπορούμε να προωθήσουμε αυτές τις σκέψεις και τις ιδέες. Εδώ στη Σύρο, ποιος καλός άνεμος, ποιες καλές συγκυρίες σας φέρανε? Εδώ μας έφεραν πολύ καλοί φίλοι, οι οποίοι ως εθελοντές βοήθησαν στην όλη προσπάθεια, και το σωματείο των ατόμων με προβλήματα όρασης που έχει εδώ και λίγα χρονικό διάστημα δραστηριοποιηθεί. Μία εκδήλωση που αγκαλιάστηκε και από το Δήμο, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε αυτήν την πληροφορία, ένα μικρό λιθαράκι κι εμείς, πάνω σε αυτή την προσπάθεια που σας ανέφερα. Πρώτη φορά είναι που έρχεστε στη Σύρο? Σαν ομάδα, ναι. Προσωπικά όχι, είχα ξανάρθει στη Σύρο. Και εσείς, κύριε, εγώ κύριε, πρώτη φορά. Σας αρέσει για το νησί μας? Αν και ο πατέρας μου έχει γεννηθεί στη Σύρο. Αλήθεια? Ναι. Τυχαία για καταγωγής? Καταγωγή είναι από Μοργό. Απλά ο παππούς μου δούλευε στη ΔΕΗ. Α, όλα τα καλύτερα τελικά στη τηλεόραση τα λέει η κυρία Κυριακίδου. Δεν μας τα έχει πει αυτά. Αμοριανός. Αμοριανό μου πέρασμα, λοιπόν. Μπορούμε να κλείσουμε αυτό το Αμοργού. Είναι το μοναδικό ποίημα που έχει γράψει ο Γκάτσος. Έγραψε ένα ποίημα την Αμοργού, έκλεισε ο σπίτης, χωρίς να έχει πάει ποτέ στην Αμοργού, χωρίς να αναφέρει τη λέξη Αμοργού, έτσι. Σαν ένα ηχητικό αποτέλεσμα που συμβολίζει το φως του Αιγαίου, και έκλεισε εκεί ο σπίτης, μέρος του Ποτάλου. Και την Αμοργό την παίξαμε στην Αμοργό στο ναό της Παναγίας της, προς τιμή ενός Αμοργίνου, εξαιρετικού ανθρώπου του Νίκου Βαβαλά, μας φιλοξενεί στη Νέα Υόρκη όταν πηγαίνουμε. Στον παλαιοχριστιανικό ναό της Καταπολιανής παίξαμε αυτή. Και έτσι λοιπόν υπάρχει και μια συνάφεια, έτσι, με το νησί μας και με τις Κυκλάδες της κυρίας Κυριακίδου. Βεβαίως. Οπότε σας νικά σε αυτό το τομέα. Βεβαίως. Όχι, εγώ δεν έχω καμία διάθεση να βγει κανένας νικητής, ούτε εγώ ίδιος. Μα είναι δυνατός. Ο σκοπός είναι να είμαστε όλοι μαζί στην πρώτη γραμμή. Τόσο τρυφερή και τόσο έτσι αλτρουιστική οντότητες που δεν την κουβεντιάζουμε καν. Στην πρώτη γραμμή. Χατολόγοντας το είπαμε. Ναι, ναι. Και δεν λείπει κανείς. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνει πίσω κανείς. Όλοι μαζί θα παλέψουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάσταση που υπάρχει και να δώσουμε το πολύ σημαντικό μήνυμα στη νεολαία μας να προστατεύσει τη ζωή και την υγεία της, διότι το πόσο εύκολα περνά στην πύλη της αναπηρίας, μόνο η σκληρή πραγματικότητα της καθημερινής ζωής μπορεί να το αποδείξει. Το βλέπουμε καθημερινά με τους νέους μας που χάνονται ή οδηγούνται σε ένα αναπηρικό αμαξίδι. Μάλιστα. Είστε Λάκκο στην καταγωγή? Εγώ είμαι Λάκκονα στην καταγωγή, ναι, από τη Σπάρτη, το όμορφο Παρόρι που είναι δίπλα ένα πολύ ωραίο χωριό. Είναι εξαιρετική περιοχή και μάλιστα έχουμε τη δυνατότητα και τη χαρά να έχουμε στον ίδιο τόπο, στον ίδιο νομό, εξαιρετικά τουριστικά σημεία που ίσως δεν έχουν τύχει βέβαια της ίδιας με την Σύρο. Τον Κιάδα. Μου δίνετε μια πολύ καλή πάσα. Έχουμε το ενετικό κάστρο του Μιστρά της Μονεβασιάς. Το έχω επισκεφθεί. Το σπήλαιο του Δηρού, το οποίο είναι εξαιρετικό. Η σκορδιά δεν με έχω πάει εκεί. Την πανέμορφη Μάνη, με την τόση τεράστια ιστορία. Η δικτατορία της Κοσπίρου Δαμπρίου μας βρήκε στο Γήθιο μας βρήκε. Μάλιστα. Ναι, ναι. Και βέβαια να πούμε ότι πρόσφατα τιμήθηκε και η περιοχή ξανά όπως κάθε χρόνο στις 17 του μηνός, αν και έχει υποστεί μια σχετική υπερκάλυψη από την 25η Μαρτίου ή η 17η Μαρτίου που ήταν η πραγματική, θα έλεγα, έναρξη της Επανάστασης από τη Μάνη. Όπου η σημαία μας έγραφε και νίκη ή θάνατος, βέβαια, δεν έγραφε μόνο, δεν ήταν ελευθερία ή θάνατος, ή νικούσαμε. Λοιπόν, για τον Κιάδα ήθελα να πω δύο πράγματα. Επιτάς. Δύο πράγματα θα ήθελα να πω για τον Κιάδα. Λοιπόν, είναι κάτι που το ανακυκλώνουμε και εμείς από το δημοσιογραφικό χώρο και είναι και μια έκφραση έτσι που πιάνει. Κιάδας πραγματικά για μωρά, για βρέφη ανάπηρα δεν υπήρξε. Ήταν ένας χώρος θανάτωσης, προδοτών ή εχμαλωτών, μόνο ενηλίκων.
και δεν υπήρξε κανένα έβριμα και κανένα στοιχείο που να οδηγούσε στο συμπέρασμα και ανέτρεψε τα παλαιότερα, πιστεύω, για το ότι εκεί θανάτωναν τα ανάπηρα παιδιά. Να τονίσουμε ότι υπήρξαν και ονομαστοί άνθρωποι από την Σπάρτη, οι οποίοι αντιμετώπιζαν μια αναπηρία, καθώς επίσης και δύο από τους στρατιώτες του Λεωνίδα, του ονομαστού μας Λεωνίδα, οι οποίοι είχαν μολυνθεί και είχαν χάσει μερικό στην όρασή τους, όχι απλά δεν θανατώθηκαν από τους, ή δεν ατιμάστηκαν από τους Σπαρτιάτες ή τους στρατιώτες τους, ίσα-ίσα που πριν την τελική μάχη ο Λεωνίδας τους άφησε, τους επέτρεψε να φύγουν μαζί με τους δούλους τους για την, Σπάρτη, λόγω του ότι δεν ήταν σωστό να τους κρατήσει στη μάχη εφόσον δεν μπορούσαν να έχουν πλήρως την όρασή τους. Ο ένας δεν άντεξε την κατάσταση αυτή και επέστρεψε, ενώ ο άλλος βέβαια είχε υποστεί στη Σπάρτη έτσι κάποια περιφρόνηση σοβαρή, λόγω του ότι επέστρεψε πίσω και θεωρήθηκε ότι δεν ήταν τόσο γενναίος, και ποτέ δεν τιμήθηκε, παρόλο που στη μάχη των Πλατεών πήγε και πολέμησε με μεγάλη μαχητικότητα και γενναιότητα, αλλά και από κοτιά, που δεν θεωρείται τιμητικό για τους στρατιώτες, τους Σπαρτιάτες, να βγεις δηλαδή στη μάχη, στο πεδίο, φωνεύοντας πολλούς εχθρούς, αλλά ταυτόχρονα αφήνοντας τον εαυτό σου ακάλυπτο σαν αυτοθυσιαστική ενέργεια, και τελικά δεν τιμήθηκε ποτέ από ο ίδιος. Αλλά θέλω να πω ότι και στα παραδείγματα αυτά, τα σύντομα που σας είπα, και στα ιστορικά στοιχεία που υπάρχουν από τα αρχαιολογικά ευρήματα κλπ, δεν υπήρξε οκεάδας που γνωρίζουμε που θανάτωναν τους αναπήρους. Φυσικά δεν είναι εύκολο από την ελληνική κοινωνία και από την ελληνική ειδησιογραφία, από τα ελληνικά κείμενα, τα δημοσιογραφικά κλπ, να το αφαιρέσουμε αυτό. Πρέπει όμως σιγά σιγά να το παλέψουμε. Πρέπει να το παλέψουμε αυτό. Όπως τόσα πολλά που έχουμε καταφέρει να ξεκαρφιτσώσουμε από αυτήν την κακώς εννοούμενη ελληνική νοοτροπία ή κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Κάποτε ο άνθρωπος με αναπηρία ήταν αποκομμένος, ήταν στην άκρη. Τώρα είναι μέλος της κοινωνίας, ισότιμο, εισάξιο και πολλές φορές και επιφανές. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να προσεχθεί σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο και για την ιστορία της, την ορθότητα της ιστορίας, για την τιμημένη Σπάρτη μας, γιατί πραγματικά την έχουμε πολύ στην καρδιά μας. Επειδή τελειώνουμε έτσι, σιγά σιγά τελειώνουμε, πρέπει να πάτε κι εσείς να κάνετε την υποχρέωσή σας, για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Αισθάνομαι την ανάγκη, επειδή η κυρία Κυριακίδου, η Ελπίδα, έλκει την καταγωγή της πατρός από τη Σύρο, και επειδή και από την Αμοργό, και επειδή συγκινήθηκε με το ποίημα που έγραψε η μητέρα για το αυτιστικό παιδί της, θέλω να της πω ένα κομμάτι από την Αμοργό του Νίκου Γκάτσου, που θα τη συγκινήσει πολύ. Λέει λοιπόν αυτή η αποστροφή: «Τι να μου κάνεις τα ραματιά που λάμπεις το μέτωπό σου. Το ξέρω, πάνω στα χείλη σου έγραψε ο κεραυνός το όνομά του. Το ξέρω, μέσα στα μάτια σου έχει σαϊτό στη φωλιά του. Μα εδώ στην όχθη την υγρή, μόνο ένας δρόμος υπάρχει. Μόνο ένας δρόμος απατηλός και πρέπει να τον περάσεις. Πρέπει στο αίμα να βουτυχθείς πριν ο καιρός να προφτάσει, να σε προφτάσει και να τη διαβείς αντίπερα. Να ξαναβρεις τους συντρόφους, άνθη, πουλιά, ελάφια. Να βρεις μια άλλη θάλασσα, μια άλλη απαλωσύνη. Να πιάσεις τα λουριά, να πιάσεις από τα λουριά του Αχιλλέα τ' άλογα, αντί να κάθεσαι βουβή, τον ποταμό να μαλώνεις, τον ποταμό να λιθοβολείς όπως η μάνα του Κίτσου». Δεν είναι υπέροχο αυτό πολύ το ποίημα που αφορά και εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό θέλουμε κι εμείς, να πιάσουμε. Εσάς θα σας απαγγείλω στην. Τα άλογα από τα. Όταν θα έρθουμε ακριβώς αυτό. Εγώ θα σας απαγγείλω όταν θα έρθουμε παίξουμε στην Σπάρτη το 200 από Χριστού, όπου είναι ένα ποίημα που για πολλούς δεν είναι οικολογιστικό για τους Λάκωνες, όμως υπάρχει μια άλλη ερμηνεία για την οποία θα μιλήσουμε. Θα πούμε δύο ερμηνείες. Αυτή που λέει ότι αναφέρεται
ο Καβάφης τους λάκωνες μειονεκτικά και στην άλλη εκδοχή που αναφέρεται θριαβικά που λέει Αλέξανδρο Φιλίππου και Έλληνες πύλα και δαιμονίων. Ναι, ναι. Του Χριστού. Λοιπόν, αυτό το υπόσχομαι να στο επαγγέλιο έτσι για να το αφιερώσω στη Σπάρτη όταν κάποια στιγμή βρεθούμε. Με το καλό. Για εσάς. Με το καλό. Θέλω να υπενθυμίσουμε στην ομιλία ότι σήμερα στις 7 η ώρα. Πού? Στην αίθουσα Βάτη. Γιάννη και Ελένη Βάτη, κάτω από τη Δημαρχία. Θα γίνει λοιπόν η εισήγηση από πλευράς μου με το θέμα, στην αρχή με το θέμα της προσβασιμότητας της σχεδίασης για όλους και του τουρισμού για όλους. Θα αναφερθούν ο κύριος Αγκουράκης, ο Χρήστος, ο Παραολυμπιονίκης στα θέματα του παραολυμπιακού αθλητισμού και στην προστασία της ζωής και της υγείας των νέων ανθρώπων από τις ρυψοκίνδυνες και παράτολμες ενέργειες που πολλές φορές οδηγούν στο θάνατο ή στην αναπηρία. Για το θέμα της δικής της δράσης με την ενασχόληση με την ξυφισκία με αμαξίδιο η κυρία Κέλλη Μπουφάκη και για την πρόσφατη εισαγωγή της στο χώρο της αναπηρίας μετά από το ατύχημα το τροχαίο που σας προανέφερα και θα μιλήσει και αυτή για τα ζητήματα της προστασίας της υγείας. Το ίδιο και ο κύριος Θέμελης, ο οποίος θα μιλήσει και για το άθλημα της τοξοβολίας στο οποίο επιδίδεται, ενώ στην συνέχεια η κυρία Κυριακίδου εδώ, η ελπίδα μας, μαζί με την σύζυγό μου τη Σόφη Διαμαντή, θα παρουσιάσουν το κομμάτι που είναι η πρώτη προσέγγιση στον αθλητισμό. Πολύ ενδιαφέρον, σας καλούμε να το παρακολουθήσετε, γιατί είναι πραγματικά όλο αυτό ένα πολύ σημαντικό εφόδιο για μικρούς και μεγάλους. Και περισσότερο θα θέλαμε τους μικρούς, θα έλεγα εγώ, στην και παρέα για την αυριανή εκδήλωση. Επίσης, αύριο, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, στην Κεντρική Πλατεία θα γίνει βιωματικό εργαστήριο της προσομοίωσης της κινητικότητας του τυφλού με την χρήση του λευκού μπαστούνιου, όπου θα έχετε δυνατότητα να κλείσετε τα μάτια σας και να προχωρήσετε και εσείς στον δρόμο με ένα λευκό μπαστούνι για να δείτε πώς από μέσα βιώνεται η αναπηρία. Στη συνέχεια θα γίνει η παρουσίαση της προσομοίωσης της κινητικότητας των παραπληγικών για το πόσο σοβαρά είναι τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με παραπληγία και τετραπληγία, το πώς χειρίζονται το αναπηρικό αμαξίδιο, όπου θα έχετε και τη δυνατότητα να προσπαθήσετε να κινηθείτε σε μία συνήθως αφιλόξενη πόλη με ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Έπειτα θα έχουμε την παρουσίαση της ξυφασκίας με αμοξίδιο που, αφού εξηγήσει ορισμένα πράγματα, η κυρία Κέλλη Μπουφάκη θα μπορέσει με οι μικροί φίλοι να κάνουν και μία δοκιμή, να ξυφομαχήσουν μαζί της. Ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει και μία επίδειξη, θα έχει τοποθετηθεί στόχος και θα υπάρξει και ένας ντόπιος εδώ από τη Σύρο που θα εντός εισαγωγικών διαγωνιστεί με τον Κώστα το Θεμελή, που είναι μαζί μας, το Ξοπόλος. Έχω να σας προτείνω δύο στόχους, το Γιώργο το Ρούσο, το Τζόνι, το Τζούνιορ μέσα το παιδί και τον άλλο, το Γιώργο το Μεγάλο το Ρούσο. Δύο Γιώργος Ρούσους είναι εξαιρετικοί για στόχοι αυτά, παιδιά. Σας το προτείνω με ρόλο. Και φυσικά σε όλο αυτό το κομμάτι θα απαντούμε στα ερωτήματα που θα δεχόμαστε από τον κόσμο, που θέλουμε να είναι πολλά, να είναι πυκνά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε όλα αυτά να τα εξηγήσουμε με ωραίο τρόπο και με την όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται να ωφελήσουμε πολλαπλά με αυτήν την παρέα που ξεκίνησε από τη Σύρο και είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι ένας πρώτος μας τόπος που ήρθαμε εδώ να επισκεφτούμε, ο πρώτος μας προορισμός, για να μπορέσουμε να πάμε σε όλη την Ελλάδα και να μεταφέρουμε όλα αυτά τα στοιχεία που προαναφέραμε και νομίζουμε ότι είναι σημαντικά. Με τον Γιώργο Τορούσο, τι σχέση είδε εδώ το φίλο μας που σας έφερε εδώ? Γνωριζόμαστε λόγω της ραδιοφωνικής μου εμπειρίας από το 90 και μετά που σας λέω. Γνωρίστηκα μέσω ενός φίλου με τον Γιώργο, που και αυτός είναι παραγωγός ραδιοφωνικός, και έτσι διατηρήσαμε σιγά σιγά την επαφή. Κάποια φορά που ήρθα και εγώ εδώ τον συνάντησα και τα είπαμε και δεν έχουμε χαθεί από τότε και μετά. Είμαστε σε μια διαρκή επαφή. Και τώρα δόθηκε ευκαιρία να βοηθήσει με έναν πολύ σημαντικό ρόλο, να υποστηρίξει το Σωματείο των Ατόμων Προβλήματα Όρασης στην διοργάνωση, μαζί και με άλλους εθελοντές και με πολλούς ανθρώπους από τον εμπορικό κόσμο της πόλης σας που ενίσχυσαν την προσπάθεια, να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε αυτήν την
παρουσίαση. Πολύ ωραία. Και φυσικά ευχαριστούμε και εσάς που μας δώσετε την ευκαιρία να μεταφέρουμε στον κόσμο αυτή την πληροφορία. Χαρά μου, μου και τιμή μου να είμαι κοντά σας και να συνομιλώ. Και θα είμαστε και σε μια επαφή διαρκή με πολλά ζητήματα που αφορούν τον τομέα μας και τελικά δεν αφορούν μόνο τους ανθρώπους με αναπηρία, αφορούν όλους. Έτσι. Χαρήκα πάρα πολύ, κύριε Αλεξανδράκη. Χαρήκα πολύ και εμείς. Και εμείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε, είμαι βέβαιος. Δεν είναι σίγουρα. Η ώρα που συναντηθήκαμε και η στιγμή σημερινή θα μείνει στην πορεία καταγεγραμμένη και θα υπάρχουν πολλές συνεργασίες. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να είστε υγιείς και ευτυχείς και να κυνηγάτε πάντα έτσι, την ομορφιά της ζωής μέσα βοηθώντας τους ανθρώπους. Είναι πολύτιμη αυτή, είναι ευλογία αυτό να μπορεί κανείς να βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων, να την κάνει καλύτερη. Είναι ένας πλούτος ανεκτήμητος. Όλοι μαζί θα αλλάξουμε τον κόσμο. Αμήν. Θα τα καταφέρω. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Χάρηκα πολύ.